εκπομπή. Εντάξει, αυτό είναι πρόκληση. Συγγνώμη. Να προκαλεί. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να παίζει πιάνο. Αυτό είναι πρόκληση να παίζει πιάνο. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν έξω γιατί θεωρείται πρόκληση. Είναι πρόκληση αυτό. Είναι πρόκληση. Πε μου ότι φοβάσαι ενδεχομένω. Αν έχει αυτή την άποψη, αν έχει την άποψη ότι φοβάσαι και ότι δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι τώρα και ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχουν λεφτά στις τράπεζες, να την ακούσω. Ναι, φυσικά. Όχι, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι ότι ως ένας ψηφοφόρος, έτσι, που, και υπάρχει ένα 36% του κόσμου που τους ψήφισε, ότι την ώρα που βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες, σου λέει, εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι στεγνώνει η Ελλάδα. Δεν έχει ρευστό, δεν έχει να κινηθεί και βλέπω το Βαρουφάκι να παίζει πιάνο. Πιο καλή μοναξιά. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Έγινε. Πρέπει επικοινωνιακά. Είναι λάθος. Όχι, επικοινωνιακό τρίτο. Είναι λάθος. Αυτό είναι το στυλ, αντίστοιχα στο Paris Match, ενός αμερικανοτραφούς υπουργού. Αυτός είναι πλανητάρχης. Τι θα πει, είναι πλανητάρχης. Όχι, δεν είναι πλανητάρχης. Ο πλανητάρχης που βρήκε χρόνο να πηγαίνει. Να την ακούσω λίγο. Ο πλανητάρχης είναι υπουργός οικονομικών. Είναι υπουργός οικονομικών τους τελευταίους δύο μήνες. Έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει με τη συμπεριφορά του, με τα χέρια στην τσέπη που πάει να διαπραγματευτεί, με το στυλάκι του, με τα ρούχα του. Και τι έπρεπε να πάει. Για τώρα θεωρώ. Η άποψη τη είναι αυτή να ακούσουμε. Γιατί αν υπάρχει δημοκρατία πρέπει να ακούγονται όλε οι απόψει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η φωτογράφηση στην προκειμένη φάση τη πολιτική του, αν θέλετε, πορεία είναι λάθο. Γιατί είναι καθαρά μια lifestyle φωτογράφηση. Στην οποία δεν έχει χρόνο να την κάνει, ρε παιδιά. Τώρα για το χρόνο που το λέει συνέχεια, Γιώργο μου, να πούμε το εξής. Εγώ προσωπικά, εγώ, η οποία δεν είμαι υπουργός οικονομικών και δεν καλούμε να σώσω στην Ελλάδα τη χρεοκοπία. Δύο ώρες μέσα στη μέρα μου για να κάνω φωτογράφηση δεν έχω, γι' αυτό και κάνω μία το χρόνο. Γεια σου. Στα λόγια μου. Αυτό με το χρόνο έχουν σε κάτι δίκιο. Που λένε για το χρόνο. Σε κάτι. Εγώ δεν έχω, Γιώργο μου. Εσύ μπορείς να έχεις, εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμά μου με μια επιχείρηση, με τη δουλειά, με τα παιδιά, με την οικογένεια που έχω δύο ώρες δεν έχω. Ο άνθρωπος ήταν πέρα από το εξωτερικό συνέδριο. Δεν είναι το ενδέχομενο. Στο θέμα του χρόνου είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Από την άλλη όμως, εγώ θα επιμείνω. Δεν μπορεί να μου λέτε ότι σας προκαλεί ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος φωτογραφήθηκε στο σπίτι του και ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα. Και ότι είναι επί ψυχλού του. Δεν είναι σαν αυτό. Όχι, επικοινωνιακά, Τατιάνα μου, αυτό το πράγμα που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εδώ πέρα, γιατί θέλετε σώνει και καλά, επειδή ο Βαρουφάκης είναι ένας γοητευτικός άνθρωπος, έτσι να τον υποστηρίξετε. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Επικοινωνιακά όμως είναι λάθος. Δεν μπορείς από τη στιγμή που η χώρα σου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ο κόσμος αγωνία για το τι θα γίνει, εσύ να πεις πιάνο. Συγγνώμη, επικοινωνιακά, σαν εικόνα αυτό το πράγμα, ο συνειρμός στον απλό ψηφοφόρο είναι. Ποιο να δω. Οι άλλοι έτσι όπως πηγαίναν με τα μάξια και όλα αυτά, και αυτός πάει με το αυτό, δεν μπορεί να το σχολιάζει με καλό τέτοιο.